Όσοι νόμιζαν πως οι Ρώσοι μπλέχτηκαν στη Συρία άφιλο κερδός, γιατί έτσι θέλουν οι μύθοι περί ξανθουγένους, γελιούνται. Στη Μόσχα έφτασαν οι πρώτοι 150 Σύριοι στρατιώτες, προσφορά του Άσαντ προς τον Πούτιν για τις υπηρεσίες των Ρώσων στη Συρία, ενώ περίπου 40.000 Σύριοι έχουν ζητήσει να μεταφερθούν στην Ουκρανία, προφανώς για οικονομικούς λόγους. Οι τρεις Συριακές μεραρχίες που θα μεταφερθούν πρώτα στην Ουκρανία είναι προφανώς η τέταρτη Συριακή μεραρχία που είναι πιστή στον αδερφό του Άσαντ, η πέμπτη Συριακή μεραρχία που έχει εκπαιδευτεί στη Μόσχα και τέλος οι Tiger Forces που έχουν παίξει εξέχοντα ρόλο στον πόλεμο της Συρίας. Οι Σύριοι μισθοφόροι πείθονται να ταξιδέψουν στην Ουκρανία λόγω υψηλού μισθού αλλά και πλήσης εγκεφάλου ότι θα πολεμήσουν πάλι εναντίον μαχητών του ISIS, αλλά αυτή τη φορά στο χιόνι και στο κρύο της Ουκρανίας. Τους προσφέρουν 600 δολάρια αλλά και επίδομα θανάτου, τα οποία αυτά χρήματα θα παραδοθούν στις οικογένειές τους ακόμα και αν εκείνοι δεν γυρίσουν πίσω ζωντανοί. Παρόμοια στην Ουκρανία βρίσκονται και μουσουλμάνοι Τσετσένοι, οι οποίοι θα πολεμήσουν πλάι-πλάι με τους μουσουλμάνους Σύριους για λογαριασμό του χριστιανού Ορθόδοξου Πούτιν. Επίσης, η τρομοκρατική Παλαιστινιακή Χεζμπολάχ αρνήθηκε ότι θα στείλει μαχητές στην Ουκρανία για λογαριασμό επίσης του Πούτιν. Κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι ώστε να βλέπετε πρώτοι τα βίντεό μας. Πείτε μας επίσης την άποψή σας στα σχόλια. Σας ευχαριστούμε πολύ.